Εκεί θεωρώ ότι ήδη υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από πολύ κόσμο που θα μας δώσει όμως τη δυνατότητα των συνεργειών και με άλλες χώρες μέσα από μια διακριτή ευθύνη και διαδικασία της Περιφέρειας Αττικής και έτσι για να περιγράψω και να χαροποιήσω για τη σημερινή μας συνάντηση να πω ότι την τρίτη μέρα που βρέθηκα στο γραφείο μου υπήρχε από την πρώτη μέρα ζήτηση να συναντήσω τον κυβερνήτη της μεγαλύτερης περιφέρειας της Νότια Κορέας. Καταρχήν χαίρομαι που δεν ζήτησε από τη Βόρεια Κορέα, αλλά όταν... αλλά όταν πράγματι ήρθε από την Νότια Κορέα με μια κουστοδία και τα λοιπά, το μόνο πράγμα που υπήρχε πάνω στο γραφείο του Περιφερειάρχη ήταν ένα ταμπλάς με τρύπες από ατσάλινο μαχαίρι, τις οποίες είδε ο άνθρωπος, δεν είχε προλάβει να βάλει ένα χαρτί. Ναι. Και όταν καθίσαμε στον καναπέ, επειδή ο καναπές είναι ο λίγο φθαρμένος έως κατεστραμμένος, έβαλε το χέρι του εκεί και μετά έκανε κάπως έτσι. Λέω, να συζητήσουμε για ανάπτυξη. Νομίζω, λέει, ότι αντιλαμβανόμαστε τη θέση που έχετε και θα θέλαμε να συζητήσουμε, λέει, εφόσον σας φιλοξενήσουμε στην Νότια Κορέα, για το πώς θα αναπτυχθούμε. Πήραμε το μήνυμα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διάθεση πράγματι, την Αττική, την έχουν ψηλά, μπορούμε να τη σηκώσουμε πιο ψηλά. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δίναμε και δίνουμε, δηλαδή αποφασίσαμε ως Οικονομική Επιτροπή να δώσουμε 850.000 για τα δύο χρόνια, φέτος και του χρόνου, για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Μαραθωνίου που γίνεται από το ΣΕΓΑΣ για την Αθήνα, όπως μας είπατε. Εγώ τους είπα, όταν ήρθε και ο Πρόεδρος, αλλά και όλοι οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών μας, καταρχήν δεν είναι της Αθήνας, είναι της Αττικής. Διότι όταν ξεκινάει ο Μαραθώνιος από το Μαραθώνα, περνάει 10 Δήμους και καταλήγει στην Αθήνα. Άρα λοιπόν είναι Μαραθωνάτικα και όχι τίποτε άλλο. Δεύτερον, εφόσον χρηματοδοτούμε, θα πρέπει να φαίνεται η Αττική παντού. Από το καπελάκι μέχρι το σόβρακο, το οποίο φοράνε προφανώς μέσα από τη χρηματοδότησή μας. Συγγνώμη, κυρία Ευρώπη. Αλλά και μέσα από την οτροπία που τελικά δεν υπάρχει, στο ότι λέει, δώσαμε λέει, κάποια χρήματα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σχόλιο από την περιφέρεια. Όχι. Μάλιστα. Και πού είμαστε εμείς. Πού βρισκόμαστε εμείς. Πουθενά. Προφανώς. Το ίδιο συμβαίνει. Όχι τώρα, παλαιότερα η Πισβουλή ήταν 50.000, μετά ήταν 70. Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρχε μια εισήγηση στην οποία σχεδόν περάσανε στο πρώτο συμβούλιο ή μάλλον περάσανε, για να είμαι πιο ακριβής, στο τελευταίο του Καραμάνου, στο οποίο το τελευταίο περιφερειακό, δεν ξέρω αν η Βρύνα το θυμάται, αλλά από εκεί και πέρα αυτά για να μπορέσουν να υλοποιηθούν θα πρέπει να φαίνεται η Αττική παντού. Το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα έργα. Δεν υπάρχει Αττική στον εργολάβο. Υπάρχει ένας εργολάβος που σκάβει και πάει γρήγορα να εισπράξει. Όποιος δεν βάζει Αττική ενώ έχει πάρει από την Αττική την προγραμματική, δεν θα εισπράξει. Το ίδιο είπα και στην Ευρώπη που, όπως θα είδατε, αναλάβαμε ένα συντονισμό και μία ευθύνη για τον καθαρισμό της Αττικής και των δρόμων από την αφυσορύπανση, αλλά και από, από τα λάβαρα, στα οποία ακόμα και το φορτηγό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει εκεί, θα πρέπει να είναι περιφέρεια. Δεν είναι ούτε ο Φούφουτος, ούτε κάποιος. Όποιος γενικά συνεργάζεται με την περιφέρεια και είναι εργολάβος ή συνδιαχειριστής μας, θα πρέπει να ανακοινώνει με στεντόρια φωνή από ποιον ή ποιον εκπροσωπεί. Υπό αυτή την έννοια και λέω όλα αυτά, διότι εκτός από τις επιτροπές
αλλά και οποιασδήποτε εκ των προγραμμάτων βλέπουμε ότι χρειάζονται θέσεις ευθύνης, για να σας δώσω να καταλάβετε, είδα, γιατί μην νομίζετε ότι μπορούμε να ενημερωθούμε για όλο τον όγκο κατευθείαν, έρχεται στα χέρια μου ότι υπάρχει μία επιτροπή που πήρε, μάλλον μία εταιρεία που πήρε για την τουριστική προβολή. 1,5 εκατομμύριο, 1,400 και στο οποίο λέει έχει ξοδέψει μάλιστα σε λίγους μήνες τα 700. Εμένα δεν μου είπανε τίποτα και είπα ο κύριος αυτός θα έρθει στο γραφείο μου, θα μου φέρει ακριβώς τι έχει κάνει, θα μου κάνει παρουσίαση και προφανώς θα πρέπει να μας πει όχι τι θέλει αυτός, να του πούμε εμείς τι θέλουμε από εδώ και πέρα. Αυτός λοιπόν πήγε, πήρε 12 δημοσιογράφους από διάφορα υποτίθεται σημεία και από κάτι απαξιωμένα από ό,τι διάβασα μέσα, τους πήγε ένα ωραίο tour στα κύθυρα, είδανε λέει και τα αντικύθερα και διαβάζω και εγώ κάποια στιγμή προχθές, ενώ είχα δώσει σαφή οδηγίες την περασμένη εβδομάδα, ότι λέει 12 έγκριτοι δημοσιογράφοι που δεν τους ξέρει η μάνα τους, πήγανε λέει από την Ευρώπη στα κύθυρα και μάλιστα κάνανε και δηλώσεις και μάλιστα και βγάλανε και ένα έντυπο χωρίς να είναι έντυπο της περιφερίας. Ένα πρόγραμμα να πούμε που αν διάβαζε κανείς αρκετά δεν θα καταλάβαινε ποιος το κάνει κιόλας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε προ σημαντικών ζητημάτων, χρημάτων που φεύγουν δεξιά και αριστερά και δεν κάνουν τίποτα και ένα άποψή μου. Διότι δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει αριθμοδείχτης, δεν υπάρχει αξιολόγηση, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Όπως είχαμε πάει με την κυρία Μπόγρη στην Αίγινα τις προάλλες, όπου έδιναν 18.000 για τον δεύτερη και τρίτη μέρα του φεστιβάλ, αλλά κανείς δεν ανακοίνωνε ότι η περιφέρεια έδινε τίποτα. Ή κανείς δεν έλεγε ότι η περιφέρεια διέθεσε το μεγαλύτερο ποσό και άλλα ποσά προφανώς τα έχει διαθέσει, παρά μας ευχαριστούσα για τη φυσική μας παρουσία. Τρομερά πράγματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε όταν πήρα το μικρόφωνο και με τον Δήμαρχο έγινε και μια ψηλοεμπλοκή, ας πούμε. Όχι για μένα. Για το θεσμό, αλλά για αυτό που έχουμε πει να υπηρετήσουμε. Επειδή βλέπω εδώ τον κύριο Μουλιάτου, έχουμε πει στα ζητήματα των λαϊκών αγορών. Προφανώς, τεράστια προβλήματα. Εσείς γενικά έχετε τεράστια προβλήματα και εμείς θέλουμε να τα λύσουμε. Ήδη υπάρχει μία διαχείριση για τις λαϊκές αγορές, στις οποίες σαφέστατα θα πρέπει να γίνουμε ευρωπαϊκή λαϊκή αγορά. Ξέρω, για να καταλάβετε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το ΤΕΒΑ, έτσι για να πάρετε μία ιδέα, το οποίο μπορούμε να βάλουμε και θέσεις εργασίας 17 εκατομμυρίων και τα οποία αφορά 32.000 ωφελούμενους, από τα μέσα του 17 η μόνη περιφέρεια της Ελλάδος η οποία δεν πήρε τα χρήματα είναι η περιφέρεια Αττικής. Γιατί παίζουν μαντολίνο, δεν ξέρω. Διότι πώς κανείς αλλιώς να πει ότι δίναν κουπόνια και σωστά κάθε χρόνο, κάθε για ωφελούμενους 1,5 εκατομμύριο που είδαμε προχθές για τον κεντρικό τομέα για να πηγαίνουν στις λαϊκές. Δύο. Και σταμάτησαν 15 μέρες πριν να αναλάβουμε εμείς γιατί τα κουπόνια είναι περίεργα. Και εγώ να κάνω δύο ερωτήματα. Κάτσε ρε αδελφέ, δεν παίρνεις το ΤΕΒΑ, το οποίο είναι εκατομμύρια, μάλιστα, και δίνεις λεφτά τα οποία ξαφνικά σταματάνε στο επίπεδο των αποφάσεων μόλις αναλάβουμε εμείς και να δημιουργήσουμε διαδικασίες τις οποίες ο ωφελούμενος και δεν έχει πάρει αυτά που έπρεπε και του όφυλα να δώσουν ως διαβιβαστές της Ευρώπης
αλλά και παγαπώντικα δώσανε έτοιμο χρήμα, το οποίο σταμάταγε μόλις αναλαμβάναμε εμείς.